Τα πειρά της μειοψηφίας δέχτηκε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ο Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μην ανοίξει τελικά ούτε μία θέση για τους υπομετάταξη εργαζόμενους της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης. Λυπηρή και απογοητευτική χαρακτήρισε τη στάση του Δήμου ο επικεφαλής της παράταξης «Είναι στο χέρι μας» Ηλίας Αγγελακούδης, κάνοντας λόγο για κομπλεξικές, αν όχι εκδικητικές συμπεριφορές. «Δεν γίνεται ο Δήμος να έχει έλλειψη προσωπικού, να μας δίνεται ευκαιρία και εμείς τελικά να μην την εκμεταλλευόμαστε, αλλά να δείχνουμε μια τέτοια κομπλεξική συμπεριφορά. Ειδικά όταν έχουμε συμφωνήσει στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα ότι ναι μεν θα πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις, αλλά ότι θα ανοίξουμε κάποιες θέσεις για κάποιους από τους εργαζόμενους», ανέφερε συγκεκριμένο ο κ. Αγγελακούδης. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της παράταξης Δήμος Ορεστιάδας Τόπος να ζω, Μαρία Γκουγκουσκίδου, καταλόγησε επίσης ευθύνες στον Δήμαρχο Ορεστιάδα, σημειώνοντας πως εξαιτίας της παρελκυστικής πολιτικής του χάθηκε η ευκαιρία που 35 Δήμοι και 2 περιφέρειες εκμεταλλεύθηκαν, ανοίγοντας θέσεις για τη μετάταξη εργαζομένων στη βιομηχανία. «Χάσαμε την ευκαιρία που οι άλλοι Δήμοι και Περιφέρειες πέτυχαν, δηλαδή αφενός να στελεχωθούν, αφετέρου να μην γυρίσουν την πλάτη στους εργαζόμενους, αλλά να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο», ανέφερε συγκεκριμένα η κυρία Γκουγκουσκίδου. «Είναι θλιβερό να προσπαθούν κάποιοι πάνω σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία να μπαίνουν σε ένα μικροπολιτικό πεδίο αυτοδιοικητικής χρειάς», απάντησε ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος κάλεσε τους συμβούλους της μειοψηφίας να περιμένουν λίγες μέρες για τις εξελίξεις, αφού, όπως είπε, τότε θα φανεί πού τελικά θα απορροφηθούν οι εργαζόμενοι και τότε θα μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το ποιοι τους εξαπάτησαν. Σε αίθουσα Γιώργος Παυλίδης ονομάστηκε μετά από πρόταση του διοικητού του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής Γιώργου Φιλιππίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου η αίθουσα του ψηφιακού μαστογράφου. Με αυτή την κίνηση ο κύριος Φιλιππίδης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αείμνηστου περιφερειάρχη, ο οποίος το 2016 είχε εντάξει το έργο ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. «Θυμήθηκα την ευαισθησία του Γιώργου Παυλίδη για το συγκεκριμένο θέμα και θεώρησα πως πρέπει να του αποδοθεί η τιμή αυτή. Αυτή τη στιγμή το Σεισμανόγλιο διαθέτει τα πιο υπερσύγχρονα μηχανήματα για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται και εμείς πια μπορούμε να εγγυηθούμε ως νοσοκομείο πως μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα γίνονται οι εξετάσεις και οι διαγνώσεις από εξειδικευμένους γιατρούς», υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο κ. Φιλιππίδης. Εξάλλου, αναφερόμενο στο άλλο μείζον θέμα που προέκυψε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης Κωνσταντίνα Μελισσάρη, η οποία κατά διαστήματα κατηγορούσε το νοσοκομείο για το γεγονός πως δεν κρατούσε τα παιδιά από τα οποία είχε αφαιρεθεί επιμέλεια από τους γονείς και τα προωθούσε σε άλλες δομές, όπως τόνισε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της σύνταξης ενός πρωτοκόλλου για την καλύτερη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων των παιδιών, τα οποία σύμφωνα με τον κύριο Φιλιππίδη θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα ζεστό περιβάλλον κάποιας δημόσιας δομής και όχι στο κρύο και επικίνδυνο περιβάλλον ενός νοσοκομείου. Δύο τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού ήρθαν στο φως των Ιασμο Ροδόπης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης Χρύσα Καραδήμα, σε συνέχεια του δημοσιεύματος του χρόνου σχετικά με την τυχαία ανακάλυψη του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος. Η εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης ενημερώνει στο πλαίσιο εργασιών διάνοιξης τάφρου για την τοποθέτηση σωλήνων ίδρευσης από συνεργείο του Δήμου Ιάσμου στις 20 Φεβρουαρίου αποκαλύφθηκαν τμήματα λίθων σε σειρά. Το έργο διακόπηκε από φύλακα αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης και διενεργήθηκε αυτοψία από αρχαιολόγο της εφορίας. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαρτίου σωστική ανασκαφική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση του παραπάνω ευρήματος. Ανοίχθηκε το ΜΗ και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τμήματα της Εγνατίας Οδού διαστάσεων 14 επί 2,70 μέτρα. Η κατάσταση διατήρησής του είναι αρκετά καλή. Το βόρειο μέτωπο του δρόμου σώζεται σε όλο το μήκος του, ενώ το νότιο μέτωπο σώζεται τμηματικά. Στις 19 Μαρτίου επίσης, σε δεύτερο έργο του Δήμου Ιάσμου επί της επαρχιακής οδού Πολυάνθου Ιάσμου, πυλοποιείται υπό την επίβλεψη της Ιά Κομωτινής, ήρθε στο φως ένα ακόμη τμήμα της αρχαίας Εγνατίας. Αποκαλύφθηκε σε μήκος 3 περίπου μέτρων μόνο το νότιο τμήμα της οδού, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται κάτω από την άσφαλτο.
Τα δύο προσφάτως αποκαλυφθέντα τμήματα σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους βρίσκονται πολύ κοντά στο ήδη γνωστό τμήμα της αρχαίας Αγνατίας Οδού, η οποία διέρχεται από την περιοχή της Ροδόπης, 1 χιλιόμετρο ανατολικά του Ιάσμου. Αποτελούν δε τα πρώτα εντοπισμένα οδοστρώματα της Αγνατίας Οδού μετά την Καβάλα και μέχρι τη Μέστη, όπου σώζονται τα πιο καλωδιατηρημένα τμήματα στη Θράκη.